Πάμε. Καζάκης Κώστας, προπονητής Δαμασιακού. Κύριε Καζάκη, ερχόσαστε από ένα 4-2 με τη νίκη μέσα στην έδρα σας. Το επόμενο παιχνίδι είναι δύσκολο εκτός έδρας με τον δεύτερο της βαθμολογίας. Όντως είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι σε μια πολύ καλή έδρα με μια πολύ καλή ομάδα, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι καλό, να πάμε να παλέψουμε, να πάρουμε αποτέλεσμα. Τους χρωστάτε και από τον πρώτο γύρο, γιατί χάσατε στο γήπεδό σας. Ναι, έτσι είναι, χάσαμε. Τώρα θέλω να δω τους παίχτες μου, οι οποίοι έχουν πολλά αποθέματα δυνάμεων, υπάρχουν λύσεις, έχουμε καλό κλίμα, μπορούμε να πάρουμε αποτέλεσμα και να κάνουμε κάτι καλό, γιατί όντως, άμα θέλουμε να κάνουμε κάτι παραπέρα, πρέπει να υπερβάλλουμε αυτούς. Πιστεύετε ότι αυτό είναι το παιχνίδι που πρέπει ουσιαστικά να χτυπήσει ο Δαμασιακός για να κερδίσει βαθμούς που έχασε, μιας και η διαφορά με τον δεύτερο έχει μειωθεί σε σχέση με το πώς ήταν τα πράγματα πριν από λίγες αγωνιστικές? Κατ' εμέ δεν πρέπει να χάσουμε κανένα παιχνίδι, πρέπει να πάρουμε αποτελέσματα σε όλα τα παιχνίδια, αν και δύσκολα, αλλά είμαι αισιόδοξος γιατί πιστεύω στην ομάδα και στα παιδιά. Και ένα μήνυμα προς τους παίκτες, όσο πλησιάζει το τέλος, είναι πολλοί οι οποίοι από τον κόσμο ζητούν την άνοδο της ομάδας. Είναι και κάποιοι άλλοι που είναι πιο μετριοπαθείς. Εσείς τι λέτε, τι πρέπει? Για να έρθει η άνοδος πρέπει οι παίχτες να τα δώσουν όλα, να υπερβάλλουν και να δώσουν χαρά στον κόσμο μας που όντως θέλουν την ομάδα στη μεγαλύτερη κατηγορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.